Βρε, καλώ τα παιδιά τα δικά μα. Τι μου κάνετε, πώ είστε, τι ωραία φωνή είναι αυτή που έχω φτιάξει. Δεν ξέρω γιατί μιλάω έτσι. Εγώ είμαι η Χάρης. Αν δεν με ξέρετε, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, να ξέρετε ότι είναι απολύτω δωρεάν και καμία συνδρομή, χωρί τίποτα. Τέλο πάντων, πατά αυτό το κουμπάκι που λέει εγγραφή, πατά και το καμπανάκι δίπλα για να σου έρχονται ειδοποιήσει για ό,τι ό,τι καινούριο ανεβάζω. Ό,τι και να είναι αυτό, κάθε Δευτέρα καινούριο βίντεο, άρα γιατί να το χάσεις, μην είσαι κορόιδο, θα είσαι εδώ πέρα για να το βλέπεις και να σου έρχεται ειδοποίηση με ένα απλό email, ούτε θα σου κουμπανάει τα αυτιά, ούτε θα, ξέρω εγώ, θα σου χτυπάει το κουδούνι 9 η ώρα το πρωί ενώ εσύ κοιμάσαι, τίποτα, μια απλή ειδοποίηση για να μην χάνεις λοιπόν εσύ το βίντεο. Οπότε ξαναλέω, κάνε εγγραφή. Μπορείς να δεις από την αρχή να κάνεις και ένα like σε αυτό το βίντεο, γιατί να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Κάντο. Και αυτό δωρεάν, δεν το πιστεύω. Ναι, είναι. Τώρα κάτω στο κουντάκι της περιγραφής θα βρεις και το Instagram μου, θα βρεις το Facebook, θα βρεις ό,τι τέλος πάντων χρειάζεται για να επικοινωνήσεις μαζί μου. Λέει, για περισσότερη επικοινωνία μαζί, το και το. Κάντα. Γιατί όχι. Ναι, οποιαδήποτε πορεία που δεν θες να τη μοιραστούμε κάτω στα σχόλια, μπορείς να τη μοιραστούμε με ένα direct message. Ναι. Για άλλη μια φορά βρίσκομαι εδώ στα Infinity Nail Creation στο Περιστέρι, Αρκαδίας 16, τη σχολή μας, εδώ πέρα που κάνω το μακιγιάζ και παραέξω που κάνω τα νύχια και παραέξω που είναι η χοντρική για να βρεις τα προϊόντα αυτά για τα νύχια σου ή αν είσαι τεχνίτρια τέλος πάντων, γιατί δεν ξέρω ποιες εσύ που με παρακολουθείς, ποια είσαι τέλος πάντων. Και στο σημερινό βίντεο, τι άλλο θα δεις, make-up tutorial. Με έχουν τυφλώσει λίγο τα φώτα, το έχω παρακάνει αυτή τη φορά. Αλλά αυτά έχει ζωή σε αυτό το κανάλι, το μορφοκάναλο, αν δεν βάλουμε φως πως θα μας δει ο Θεός. Αυτό που μου έδεσε την έμπνευση για να πραγματοποιήσω αυτό που θα δεις σε λίγο είναι αυτό εδώ πέρα το φοβερό τσαντάκι μπανάνα, το οποίο το φοράς και για κολλιά, άμα γουστάρεις γιατί όχι, που μου έστειλε η Pixi. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα της Pixi, δεν ξέρω αν έχεις δοκιμάσει, γράψε από κάτω. Όπου σε αυτό εδώ λοιπόν το τσαντικό υπήρχε ένα lip gloss, είναι σε συνεργασία με Πέτρα. Δεν την ξέρω την κυρία, μπορεί να είμαι άσχετη. Αν με βλέπει η Πέτρα, μην μου δώσει σημασία, ποια είμαι εγώ άλλωστε. Ένα lip gloss όπου σου αφήνει την αίσθηση ότι σου κάνει πιο ζουμερά τα χείλη. Μπα, δεν θα το έλεγα. Αυτό εδώ είναι που μου έδωσε την έμπνευση. Ναι, το βλέπεις. Τρελαίνομαι για να τα χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή, εντάξει. Έχω πάθει πόρωση. Για να τα ανοίξω. Oh my god. Λάμπω. Σαν τον ήλιο. Pixi by Petra και λέει ότι είναι Glitter Eye Quad. Pressed Glitter Quad. Αυτά λέει. Και είχε επίσης μέσα μαντιλάκια του μακιγιάζ όπου έχουν αυτό το τριαντάφυλλο μέσα και μυρίζει σαν ροδόνερο. Δεν ξέρω να σου πω γι' αυτά πολλά, θα ξέρω αυτό μετά και θα σου πω μάλλον σε κάποιο σχόλιο. Και υπήρχε και αυτό εδώ πέρα μέσα που είναι υδρογόνο δύο οξυγόνο, skin drink. Είναι νερό για το δέρμα σου άρα. Pure Hydration Gel. Και τα μακιγιάζ. Τι άλλο δεν καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνω τι. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχει κάτι αυτοκόλλητα, για το αμάξι μάλλον, γιατί είναι να τα βλέπεις ανάποδα από το τζάμι, δεν ξέρω. Anyway, δεν θα τα βάλω πουθενά. Όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ την Pixi για αυτό το πάρα πολύ όμορφο τσαντικό που μου έστειλε με όλα αυτά τα καλούδια μέσα. Είμαι ευγνώμων για αυτή τη συγκίνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στείλει μου μια διεύθυνση να σου στείλω μια ευχαριστήρια κάρτα, Pixi και Πέτρα. Να φύγει παρακαλώ το βίντεο, να ξεκινήσουμε γιατί θα είναι φορτωμένο αυτό το βίντεο, σε προειδοποιώ. Θα είναι full glam, full λάμψη, τίποτα matte δεν θα δεις. Αλλά δεν θα υπερβάλλω στο πρόσωπο, θα υπερβάλλω στα μάτια και ο Θεός μαζί μας. Να φύγει το βίντεο. Το βλέπεις, με προβλημάτισε λίγο το πώς θα το κάνω την τοποθέτηση, αλλά νομίζω ότι με τις NYX το primer για glitter θα κάτσει, έτσι φαίνεται. Και κάθεται και τα μποναριστά και αυτή τη στιγμή αυτό που έχω κάνει, το έχω κάνει έτσι από πάνω. Και είναι αυτό, χαμούλης. Ξεκινώ με το concealer της Grigi που θα το βάλω παντού για να συνεχίσω με τις σκιές και επειδή δίπλα στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα, τη γλάστρα σήμερα θα την κάνει η παλέτα της NYX Is Wear By It, όπου θα χρησιμοποιήσω πάρα πολλά χρώματα από εδώ.
Εσύ όμως θα εστιάσεις σε αυτό το glitter που θα δεις μετά. Σας φέρνω όσο πιο κοντά μας παίρνει και καθώς μας πήρε αυτό εδώ να κάνουμε. Έχω πάρει το πινέλο αυτό εδώ από την Blair Cosmetics. Θέλω να σας πω ότι τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ και μου αρέσουν τρομερά. Θα το πω, ναι, δεν θα το πω, που είναι vegan τα πινέλα αυτά. Αν δεν το έχεις δει το βίντεο με τα πινέλα, θα πας να βρεις ένα soft glam βίντεο παρακάτω, ειδικά αν είσαι νέα συνδρομήτρια. Να το βρεις για να τα δεις όλα τα πινέλα. Θα το βάλω το προτινόμενο τώρα που το σκέφτομαι. Χωρίς να ξέρω το γιατί, έχω πάρει αυτό το χρώμα για να αρχίσω. Έτσι, για να βάλω κάτι ήπιο μέχρι να έρθει το μεγάλο το μπαμ. Το πινέλο που χρησιμοποιώ και αυτό είναι από την Blair Cosmetics, από την ίδια σειρά, την καφέ. Τώρα έχω πάρει αυτό εδώ πέρα το χρώμα, το οποίο παίρνω ένα πράσινο και ένα μπλε. Δεν ξέρω πού θα βγει όλο αυτό σήμερα, αλλά σίγουρα κάπου θα μας πάει. Θα το κάνω πιο μπλε τελικά. Τώρα έχω πάρει ένα πιο σκούρο μπλε ακόμα, θα σας τα δείξω όπου να είναι. Για λίγο τσαχπινιά στο είναι όλη αυτή η φασαρία που θα συμβεί στα μάτια μου, βάζω μία έτσι πιο χρυσό πράσινη, να την πω. Για να δω πώς θα πάει, βάζω και αυτήν εδώ πέρα που είναι πιο ροδομπορντό. Τα σβήνω όλα μεταξύ τους πάρα πολύ καλά, δεν βλέπεις που υπάρχει το χρώμα που ξεκινάει, που τελειώνει. Επειδή με σκουράστηκα λίγο με την NYX, πήρα αυτήν εδώ την παλέτα από Huda Beauty, την μπλε. Γιατί κάπου λίγο μπορεί να μας βγάλει όλο αυτό το πανηγύρι. Και το βλέπω να μας βγάλει βέβαια. Τελικά τα άλλα δεν ήταν και πάρα πολύ μπλε, ενώ φαινόντουσαν μπλε. Πρασίνιζαν αρκετά. Θα τα αφήσω βέβαια κάπου να υποβόσκουν, να φαίνονται και αυτά. Και τώρα θα γίνει ένα blend ολικό. Τώρα είναι στη φάση να ξέρεις που δεν μου αρέσει καθόλου. Μπορεί και εσύ να λες το ίδιο πράγμα και να θέλει να προχωρήσεις. Μην προχωρήσεις γιατί θα το σώσουμε. Το έχω πιστέψει. Παίρνω τώρα να βάλω της NYX το primer για το glitter. Το παίρνω τώρα για να συνεχίσω να βάλω λίγο glitter, έτσι λίγο από αυτό της Pixi, να ενθουσιαστώ. Γιατί προς το παρόν η ομάδα είναι πολύ πεσμένη. Πολύ όμως. Θα το βάλω και καλά σαν κάτι κρύς να κάνω και καλά. Κάτι κρύς θα κάνω. Ούτως ή άλλως δεν είναι κάτι που το μπλεντάρεις, οπότε δεν μπορεί να πάει και αλλιώς. Θα το βάλω με το χέρι και πάμε μαζί, καλή επιτυχία. Σας ξεγέλασα τελικά, διότι πολύ αποτυχία έχει βγει αυτό που προσπάθησα να κάνω, διότι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αλλά το έκανα επίτηδες ρε φίλε, γιατί θέλω να δούμε εδώ πέρα αυτά εδώ κατά πόσο ξεβάφουν. Με χαρά σας λέω ότι και ξεβάφει, θα μου πεις δεν έβαλες πολλά πράγματα για να τα ξεβάψει, αλλά δεν τσούζει στα μάτια. Καλό. Και τώρα μπορώ να περάσω στο κανονικό μακιγιάζ για αυτό το βίντεο. Εν τέλει λοιπόν, και αφού ξεβάψαμε την προηγούμενη βλακία, θα χρησιμοποιήσω από την παλέτα της Huda Beauty τα matte χρώματα, τα δύο μπλε αυτά εδώ, και τη συνέχεια στις οθόνες σας. Παίρνω τη μαύρη σκιά από την παλέτα της Morphe για εδώ, για τη γωνίτσα μας. Και τώρα που έχω γίνει σαν τα μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά, θα βάζουμε λίγο χρώμα να ζωηρέψει λίγο η κατάσταση. Λιγούλι, ίσως να το γλυκάνουμε. Το ροζ αυτό που χρησιμοποίησα είναι από την Provi G, το νούμερο 050. Να το. Με το μαντιλάκι θα καθαρίσω εδώ λίγο την περιοχή, για να μην μου είναι σκούρα. Το νυχάκι από μέσα που έχω βοηθάει, να ξέρεις, για να κάνεις καλό cut crease. Και αφού λοιπόν το καθάρισα, θα βάλω concealer σε αυτή την περιοχή. Και μετά θα συνεχίσω. Τι άλλο να κάνω. Και αφού κάναμε το half cut crease και σας κοιτάω λίγο από τα ρουθούνια, σκέφτομαι να βάλω κατευθείαν από πάνω το glitter ή να το βάλω πάλι πάνω
από αυτό εδώ. Θα βάλω και τα δύο μαζί και θα συνεχίσω. Θα κάνω να συνυπάρξουν τέλος πάντων. Θα μεσολαβήσω να συνυπάρξει concealer και primer για glitter. Αυτό, με πολύ καλή προξενήτρα. Μένεις έτσι, σαν το γύλο, δεν αλλάζει στάση. Και τώρα βάζεις αυτό το μπλε. Και θα στέλνω μαζί μου σε αυτό. Και τώρα τα πράγματα εξελίσσονται, όπως καταλαβαίνεις, κάπως καλύτερα από πριν. Oh yes. Τον έκανε το χαμούλι του, έτσι. Συνεχίζω. Λοιπόν, ομορφές, υπάρχει ειδικό δίδαγμα εδώ πέρα. Θεωρώ ότι πάνω από μαύρο δείχνει καλύτερο. Οπότε θα μπορούσε να, να κάνεις ένα μαύρο σμούκι. Και εκεί που θα αποφασίσεις να το βάλεις, απλά να βάλεις το primer σκέτο, το οποίο δεν αφήνει χρώμα, απλά να το βάλεις προσεκτικά για να ξέρεις πού βρίσκεται και από πάνω να το περάσεις. Θα φαίνεται πιο έντονο πάνω από μαύρο. Πιο εντυπωσιακό, πιστεύω, παρά πάνω από ανοιχτόχρωμο. Anyway, μ' αρέσει δηλαδή και έτσι, αλλά θα ήταν λίγο καλύτερο. Ας βάλω λίγο ακόμα. Τώρα πάω να περάσω εγώ μαύρο eyeliner από πάνω και βγάζω το από κάτω. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι. Μπορεί και να μην είναι και τίποτα. Φαντάσου, για να μην γράφει καθόλου το eyeliner, το κρυολάνι, το cream liner. Εδώ υπάρχει βρώμικο παιχνίδι. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Μου καταλαβαίνεις το πινέλο την πρώτη φορά αφαιρεί το glitter από κάτω και μετά γράφει. Εντάξει. Τα καταφέραμε. Έγραψε, πάμε να περάσουμε ξανά τον ίδιο γολγοθά για να βάλουμε και στο άλλο μάτι τώρα. Βάζω λίγο τη Gridget την All in One τη μάσκαρα να βρίσκεται για να συνεχίσω στο από κάτω μέρος του ματιού για να πάμε να κάνω φρύδια, make-up, να σβήσω εδώ πάνω. Εμείς σου λέω τη συνέχεια τώρα, βλέπω που βάζω μάσκαρα και τέλος. Μέσα στο μάτι θα βάλω μπλε electric σκιά. Όπως έχουμε ξαναπεί, μπορούμε να τη βάζουμε και μέσα στο μάτι. Παίρνω το μαύρο τώρα το cream eyeliner ξανά για να βάλω από κάτω. Όπως να είναι, ουντζουρωμένα. Απλά θέλω να το μαυρίσω και να έχει λίγο αυτή την υφή, την κρεμμώδη. Για να πάω να βάλω από πάνω σκιά άλλη και να έχει πιο μεγάλη ένταση και λίγο μαυρίλα πλέον. Το άφησα που λες εκεί και παίρνω από την ProVG το νούμερο 60 που είναι εδώ ένα μπλε σκούρο θλιμμένο θα το έλεγα, δεν είναι ένα χαρούμενο μπλε, ένα περίεργο. Είναι αυτό που βλέπεις εδώ. Το kickback που έχει γίνει εδώ πέρα ο πανικός, να ξέρεις ότι ευθύνεται το πινέλο πολύ περισσότερο από τη σκιά, γιατί είναι σκληρό και δεν είναι για αυτή τη δουλειά, ούτε για εκείνη τη μεριά, αλλά αυτό έπιασα τώρα και θα το υποστώ. Όλα έχουν συνέπειες. Τέλος πάντων, και επειδή είναι σκληρό, κάνει αυτό το πράγμα τις τρίχες και πετάει τη σκιά. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικό το όλο θέμα. Την παρακολουθήσω αυτή την τσαχπινιά που έχω κάνει από εδώ πέρα, έχω κάνει αυτή τη μυτούλα. Την έχω αφήσει ανοιχτή. Μην φαντάσου να κάνεις τέτοιο μακιγιάζ και να έχεις κάνει τη βάση σου πρώτα. Ο πάθμορ, κακό μοίρα. Τη βάση θα την κάνουμε χώρια. Εντάξει, εσύ σπίτι σου και εγώ εδώ. Έξω στο δικό μου. Τέλος, τέλος. Θα σου δείξω μόνο τι θα βάλω. Θα βάλω το σέρουμ αυτό για ενυδάτωση. Primer. Θα βάλω τη Collection Professional. Θα βάλω εδώ, μόνο αυτό θα σου δείξω γιατί είναι καινούργιο προϊόν της Gridget. Το Perfect Liquid Highlighter Pro, υγρό highlighter
και θα σου πω δύο πράγματα την ώρα που θα το εφαρμόζω. Βίτα Color της Criolan θα βάλω, τα concealer τα κλασικά, της Gritchy, αυτό εδώ πέρα της Collection Professional Bronzer και επανέρχομαι, θα βάλουμε μαζί, είπαμε, υγρό highlighter, το highlighter μας, γιατί για να γουστάρουμε παρέα και μπαμ μπαμ, επιστρέφω. Ήρθε η ώρα για να βάλω το υγρό, το highlighter της Gritchy. Πρώτα θα το κουνήσω. Λοιπόν, η χρήση του είναι εξής. Μπορεί να το βάλεις μέσα στο make-up και να το αναμίξεις και να το βγάλεις λίγο όλο πιο γυαλιστερό. Μπορεί να το βάλεις από πάνω και να κάνεις κάτι παλαβά. Γιατί έχω κοκκινήσει για κάποιο λόγο, παιδιά. Τρίφτηκα πολύ με το μωρομάτιλο για να βγάλω αυτά από κάτω και... Anyway, μπορείς να το βάλεις όπως θα το βάλω εγώ που είναι πάρα πολύ ωραίο. Τακ, τακ, τακ. Και να το βάλεις απλά, δηλαδή μετά το primer σου και πριν από το foundation. Και δες τώρα εδώ τι ωραίο που θα γίνει. Αφήνει πάρα πολύ λίγη απόχρωση. Κάποιες θαραλέες μπορούμε να τη βάλουμε και σκέτο, εντάξει. Και να βάλουμε πάνω και καλά λίγο ρούζ. Δεν ξέρω γιατί, που θα πας, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται. Αφήνει εδώ τη γυαλάδα, τη φρεσκάδα αφήνει. Ελπίζω να φαίνεται και σε εσάς όπως φαίνεται εδώ και σε μένα. Παρότι έχω κοκκινήσει, εντάξει, θα το ξεπεράσουμε εδώ παρέα. Και συνεχίζω με τα υπόλοιπα και τα λέμε σε λίγο ολοκληρωμένες, ναι. Πάνω εκεί που έβαζα λοιπόν τη βάση, με είχε συνεπάρει παιδί και δεν τράχαγα, αλλά μπορώ να σου δείξω τι ακριβώς έκανα και πώς. Πήρα από την παλέτα την κόκκινη της Huda Beauty, αυτήν εδώ και αυτήν εδώ και έβαλα έτσι λίγο από κάτω, εδώ στο περίγραμμα, εδώ σούκου 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 σούκου, το μπλένταρα με το μπλε και έχει γίνει πάρα πολύ wow, μ' αρέσει, δεν ξέρω για σένα. Και εδώ μπροστά έχω βάλει την σκιά σε σκόνη της Mechrom, αυτήν εδώ, όπου σου βγάζει ένα iridizon ροζ, λευκό, χρυσό, λίγο απ' όλα τέλος πάντων. Με ποιο πινελό το έβαλα, κάπου εδώ βρίσκεται, να το. Έβαλα εδώ, τσίκι τσίκι, εδώ που είχα αφήσει το κενό. Τελειώ. Επιστρέψαμε λοιπόν για highlighter, που θα βάλω το Velvet Illusion, τη σειρά Illusion, κρεμμόδι αυτό highlighter της Criolan που έχεις δει που το βάζω τελευταία για να το σετάρω μετά με το highlighter από πάνω, το compact και να γίνει εδώ ο χαμούλης. Δεν πολύ φαίνεται τώρα, αλλά θα δεις, έχει διαφορά. Ξαναλέω εγώ, τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Παίρνω της MAC το Double Cream, το highlighter. Πάρω μια βεντάλια, ρε αδερφέ, γιατί ζεστάθηκα. Να το αποθέσω εδώ πέρα. Για ρούς θα βάλω τη Gritchy το νούμερο 1 από την σειρά, Terra Shine Finish Blush On, που είναι το Iridizon. Ροζίζει όμορφα. Μπορεί να ροζίζει άσχημα κάτι, δεν ξέρω. Πούδρα παντού, fixing powder από Dermacolor σειρά της Criolan. Έτσι, όχι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αλλά έτσι. Μ' αρέσει και αυτή η πούδρα για σετάρισμα. Τελειώσαμε και με αυτό. Συνεχίζω με φρύδια που θα χρησιμοποιήσω περίοδο της Benefit για άλλη μια φορά. Το Jimmy Brow για να βάψω ό,τι τρίχα και καλά έχω. Εσύ που έχεις τρίχες, καλό είναι να το χρησιμοποιείς, ναι. Επειδή δεν το έχω βάλει και πάρα πολλές φορές, θα χρησιμοποιήσω τώρα το Goof Proof Brow Pencil. Αυτό εδώ μηχανικό πάλι, αλλά είναι λίγο πιο χοντρό. Δεν ξέρω τι είδες, έκανε zoom, δεν έκανε, θα σε γελάσω. Και για μπροστά θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου Precisely My Brow Pencil, που το κάνω έτσι και κάνω τριχούλες. Μ' αρέσει. Γεμίζει τόσο όσο και εκεί που θέλω, ακριβώς. Τελειώσαμε και με το φρύδι. Και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξω αυτό εδώ πέρα, το σημείο που το βλέπεις, ότι κάτι του λείπει. Γιατί του λείπει, αυτή είναι η αλήθεια, να τη λέμε. Παίρνω λοιπόν ξανά concealer και το βάζω λίγο κάτω από το τόξο του φρυζιού.
μπλεντάρω με ένα καθαρό πινέλο εδώ και μετά θα βάλω highlighter από πάνω. Θα βάλω τις Beauty Queen's Lashes, το στυλ Date Me. Δεν στο δείχνω έτσι, είναι στο δείξω. Τις έβαλα, δεν είναι πάρα πολύ δράμα κατάσταση αυτές οι βλεφαρίδες, αλλά νομίζω εντάξει, τόσο υπερβολικό μακιγιάζ έχω κάνει. Αν ήταν και η βλεφαρίδα του μπανιάρα, θα βλέπα ούτε εγώ εσάς, ούτε εσείς εμένα. Πάμε για κραγιόν και θα βάλω 2, το νούμερο 33 και το νούμερο 20. Το νούμερο 20 θέλω να σου πω της Gritchie. Α, ναι. Είναι το Madelon Stay Liquid Lipstick της Gritchie, είναι και τα δύο. Ήθελα λοιπόν να σου πω ότι το 20 ταιριάζει πάρα πολύ με οποιοδήποτε χρώμα, δες εδώ. Για να το κάνεις όμπρε. Θα μου πεις γιατί βάζεις αυτό πρώτο. Έτσι. Γιατί ήθελα να σας το δείξω και σκέτο. Σκέτο πολύ Τζούλια Αλεξανδράτου. Βάλω και αυτό. Καλό. Τι τύχη το έκανα, παιδιά. Ναι, πρώτη φορά το έκανα ανάποδα. Πρώτη φορά το έκανα με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι κακό. Μ' αρέσει. Ωραίο, ωραίο. Και παίρνω και από πάνω φυσικά να βάλω το gloss της Smashbox, το Gloss Angeles, ξέρεις τα γνωστά. Εδώ. Στάζει. Ήδη στάζει. Στάζεις έρωτα μαζί και για γλυκιά. Αφήνεις και τη μαλλούρα κάτω και είσαι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Κάπως έτσι τελειώνει αυτό το βίντεο, αρχίζει και τελειώνει. Το έχεις καταλάβει, το έχεις πάρει χαμπάρι. Βασικά, αφού ρίχνεις τη μαλλούρα κάτω, πετάς και μια σκουλαρικάρα και τώρα είσαι άνθρωπος. Εσύ κορίτσι και στον καθρέφτη τι λες? Λέει ναι. Καλές μου και καλή μου, θα σας κοιτάω από το καλό μου το προφίλ για να φαίνεται και το σκουλαρί και το μάτι και εγώ πιο όμορφη και όλα αυτά. Ήρθα να σας πω ότι το βίντεο αυτό έφτασε, ναι, τώρα φτάνει στο τέλος. Έφτασε στο τέλος, δηλαδή τελείωσα. Είμαι χάρη και μόλις τελείωσα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να πατήσετε ένα like λοιπόν, δυνατό. Από την καρδιά σας, ας την χτυπήσει και να χτυπάει τα like τώρα μετά το άλλο. Αν σου άρεσε, στείλ το και σε καμιά φίλη σου. Γενικά το share είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κουνάω την κάμερα μαζί με το καλώδιο, άψογα. Και πολύ σημαντικό, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Όλα είναι τζάμπα, όλα είναι δωρεάν, όλα αυτά μπορεί να σε οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αύριο. Και εμένα μαζί με σένα, γιατί όχι, κάτι για μένα να το κάνεις για σένα. Τέλος. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Μουα, μουα, μουα. Bye.